Κύριε Δήμαρχε, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας και εκ μέρους του Συλλόγου μας, του Διοικητικού Συμβουλίου και από εμένα προσωπικά σας ευχόμαστε καλότυχο και ειρηνικό το έτος 2012. Με υγεία, χαρά και προκοπή σε εσάς και της οικογένειάς σας. Η χρονιά του 2011, ο Σύλλογός μας, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, δεν είχε προβεί σε χωροσπερίδα οι άλλες εκδηλώσεις. Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς, διέθεσε από το ταμείο της το ποσό των 500 ευρώ σε 5 οικογένειες. Τα 500 ευρώ δόθηκαν σε μορφή δώρο επιταγές σε Tokyo Supermarket. Φέτος τον Ιούλιο θα διεξαχθεί το συνέδριο των απανταχού κόμμων εδώ στην ΚΟ. Έχουμε ήδη πάρει επιβεβαίωση από τους 6 συλλόγους, από τις 7 δηλαδή, ότι θα συμμετάσχουν. Προς το παρόν δεχόμαστε από τα μέλη μας νέες προτάσεις για να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων που θα γίνει τον Ιούλιο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχηθώ καλή χρονιά στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Κύριε Δέσποτα, μια ευχή. Κύριε Πάρη, να κάνετε τιμή να προσπαθήσω. Εις πάσα τη γην εξήρθε ο φλόγκος σου, δεξαμένη μέσα του σου. Την φύση των όλων των εθράνων σας, τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος Υιέ, πρέσβευε Χριστός ο Θεό, σωτή με τα ψυχά σήμων. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά στο Σύλλογο και εύχομαι ο Σύλλογος να διπλασιάσει τα μέλη του από επαναπατριζόμενους κόους που θα μείνουν στο νησί μας. Να είστε όλοι καλά, ευλογημένοι και χαρούμενοι. Και να μην χάνετε το θάρρος σας. Γιατί το θάρρος προέρχεται από την πίστη. Επομένως πρέπει να έχετε πίστη και να μην ακούτε τα περί κρίσεως και τα λοιπά, διότι αυτά είναι εσωτερικά θέματα. Και έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες τους εχθρούς τους τους ξέρουν, όπως και οι άλλοι λαοί που είναι εδώ γύρω-γύρω. Οι εχθροί τους είναι πολύ μακριά, αλλά δυστυχώς τους ταλαιπωρούν. Θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, εκ μέρους του Δήμου, πρώην Δήμαρχος θέλει να πει ο Πρόεδρος, εκ μέρους του Δήμου, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά και καλή δύναμη. Να σας πω ότι εμείς όλοι που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση τρέχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη και καταλαβαίνουμε και τη δική σας θέση. Η εκτίμησή μας είναι δεδομένη, γιατί σε χρόνια δύσκολα πάλι τότε πήγατε στο εξωτερικό, γυρίσατε και με τον κόπο σας βοηθήσετε και εσείς στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Όπως είπε ο Σεβασμιότατος, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να φύγει κανένας, ούτε εσείς ούτε τα παιδιά σας. Και όχι μόνο να μην φύγει κανείς, αλλά να έρθουν να πάνε καλά σαν χώρα, ώστε αρκετοί συμπατριώτες μας να επιστρέψουν πίσω όπως και εσείς και ο Σύλλογος να γίνει και διπλάσιος και τριπλάσιος. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να μας στείλει αλλογή ο κύριος Κώστας, ο Πρόεδρος. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να σας αναφέρω ότι έχω την χαρά και την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έχουμε απόψε μια λεχιοφόρο κλήρωση με 6 δώρα. Θα σας παρακαλέσω όπως αγοράσετε τους λαχνούς. 3 λαχνοί για 5 ευρώ. Δεν είναι παιδιά. Και εύχομαι καλή χρονιά και όλα να πάνε καλά. In English, for the people who did not understand what I just mentioned,
I'd like you to know that we have some lottery today, so we hope you'll be able to get some tickets. And the actual prize are six presents, and the cost is three tickets for €5. Thank you very much. Thank you. Έχουμε και τον πρωτεργάτη μας πρόεδρο, τον κύριο Σακέλη, να μας πει μια χαρακτηριστική. Σεβασμιότατε, πρώην δήμαρχε, λιμενάρχα, δημοτική σύμβουλη, αγαπητοί πατριώτες και εδώ, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Και το 12 πιστεύω να είναι να ξεπεράσει το 11 και το 10. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε πάνω από 350 μέλη, ασχέτως βέβαια αν υπαρουσιαζόμαστε όλοι, αλλά το φανήγορο ότι είμαστε πάνω από 4.000 σε όλο το νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ.